Απολαμβάνουμε τώρα και στην Εθνική Ελλάδος. Πώς ήταν αυτό το τηλεοπτικό comeback? Ήταν χαρά το να γυρίσει με μια σειρά Πολύ του χαρά, Γιώργου? Μεγάλη χαρά. Τρελή χαρά. Ναι. Συνοδεύεται και με επιτυχία κιόλας. Ναι, εντάξει, γενικά είναι λίγο δεδομένη η τύχη μιας τέτοιας δουλειάς ενός ανθρώπου που έχει αποδείξει ότι με την πένα του κάνει εξαιρετικά πράγματα. Βέβαια, πότε δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον χαίρεσαι πάρα πολύ που συμμετέχεις σε μια δουλειά που σ' αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ ενθουσιάστηκα όταν άκουσα για την ιδέα. Μόλις διάβασα το σενάριο, έκλαψα, γέλασα, συγκινήθηκα. Και σου πάει ένιωσα... και ο ρόλος. Σου πάει ο ρόλος. Είναι ωραίος ρόλος, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ωραίος ρόλος. Είναι όλοι εξαιρετικοί ρόλοι. Και τα μηνύματα που και τα θέματα τα οποία θέτει ο Γιώργος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και με αντιπροσωπεύουν σαν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ένας λόγος που θα ήθελα και εγώ να αρθρώσω. Αλλά εγώ... μηνύματα. Όλοι περίμεναν μια εύπεπτη κομική σειρά και ο Γιώργος έχει κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Περνάει κοινωνικά μηνύματα. Περνάει μηνύματα πολύ σημαντικά. Για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τη συμπεριφορά. Και από πού να το αφήσεις βασικά. Λες, βλέπεις τη σειρά και λες, μα και αυτό, μα και αυτό. Και το θέμα είναι ότι χωράνε τόσα ζητήματα, πραγματεύεται με τόσα πράγματα, με τόσα ζητήματα τα οποία είναι φλέγονται και με όλους μας απασχολούν και τα συζητάμε σε παρέες και τα λοιπά. Κανείς δεν έχει ποτέ καλλιτεχνικά βγει προς τα έξω να κάνει μια τέτοιου είδους παρουσίαση με τις σκέψεις του αυτές. Σε έχω δει στο ρόλο εκεί στην Εθνική Ελλάδος. Να θέλεις, αισθάνθηκα εγώ, ότι ήθελες να ξεμαλιάσεις λίγο την Μπουλέ, η οποία ήταν παρουσιάστρια. Νομίζω και η ίδια θα ήθελα να ξεμαλιάσει τον εαυτό της. Ναι, ναι, γιατί κουβεντιάζαμε, ας πούμε. Σου είχε τύχει ποτέ σε κάποια συνέντευξη να σε φέρουν σε δύσκολη θέση και να νιώθεις τόσο άβολα όσο σε βλέπουμε σε αυτό το ρόλο? Εντάξει, είναι ακραία άβολη η στιγμή την οποία βίωσε η Φίβη, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ναι. Δεν ξέρετε, εγώ ξέρω. Αλλά είναι, τέλος πάντων, έθιξε πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής της αυτή η γυναίκα, ανέσχυντα και με φοβερό θράσος. Έχει συμβεί να νιώσω πολύ άσχημα, όχι σε τέτοιο βαθμό φυσικά, γιατί δεν είχα τέτοια πράγματα να κρύψω. Ναι. Αλλά έχει συμβεί να νιώσω πολύ άσχημα και να. Τι να θέλω να σκοτώ να φύγω, να ξεμαλιάσω, όχι. Αλλά θέλω να σκοτώ να φύγω. Το ύφος της η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνονται όλα τις τα συναισθήματα στο πρόσωπό της. Είναι αλήθεια ότι παγώνω λιγάκι. Ναι. Βλέψει για του χρόνου να τα συνεχιστεί. Κοίταξε, τώρα όλα συζητιούνται, ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσεις. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ίσως εσύ είσαι πιο αρμόδια να μας απαντήσω, ότι ενώ το Μέγκα θέλει πολύ να συνεχιστεί όλη τη χρονιά την τηλεοπτική του χρόνου, ότι ο Γιώργος επιμένει ότι εγώ, παιδιά, είπα θα γράψω 22 επεισόδια. Έχω την αίσθηση ότι κάπου εκεί θα ξεχυλώσει το πράγμα, χωρίς να θέλω να προτρέχω. Νομίζω ότι κάπως εκεί θέλει να το κρατήσει, αλλά επειδή τα πράγματα γενικά είναι ρευστά και δεν ξέρεις ποτέ, δεν είναι σωστό πώς μπορεί να... Με τα 22 επεισόδια φτάνετε μέχρι του χρόνου στα μισά τη σεζόν. Τώρα πώς έχουν προβληθεί? Τώρα νομίζω ότι θα προβληθούν, προβλαβαίνουμε να προβληθούν 15, κάτι τέτοιο. Α, κατάλαβα. Οπότε ναι, περίπου πες μέχρι τα Χριστούγεννα κάπου. Δεν ξέρω ακριβώς.